Για πρώτη φορά το θέμα των σκουπιδιών αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα. Μέχρι τώρα όλες οι δημοτικές αρχές και όλες οι κυβερνήσεις, αν θέλετε, κρύβανε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Τώρα έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια καινοτομία και η διαχείριση των σκουπιδιών θα γίνεται στο εργοστάσιο με τη διαδικασία ΣΤΥΡ στην Καλλιρόη. Τι γίνεται τώρα? Ο φόβος σας είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το κόστος ή η επιθυμία σας είναι να αυξήσουμε τα τέλη για να ακουστεί ότι η Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη αυξάνει τα τέλη απέναντι στους κατοίκους? Αν θέλετε να μειώσουμε τα τέλη, θα ψηφίσατε και την ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία είχε μία μείωση περίπου 1 εκατομμύριο. Την οποία δεν την ψηφίσατε σε αντίθεση με πάρα πολλούς άλλους δήμους. Εγώ πιστεύω ότι ας παραμείνουν έτσι στα τέλη όπως είναι. Η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη, είτε τροποποιώντας τον υπολογισμό, είτε βρίσκοντας άλλους πόρους, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Σε πρώτη φάση υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδο. Πιστεύω ότι τα 400 χιλιάρικα θα μπορέσουν στο τέλος να δούμε με τροποποιήσεις πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή προέχει να ψηφίσουμε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όσοι έχουν έρθει από την Οικονομική Επιτροπή για να επισπεύσουμε τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ.